Μπρος. Όλος βρίζει ζέρβα. Ναι. Ναι. Καλημέρα κύριε Κόκκινε, καλημέρα κύριε Δαυτόπουλε. Έλα ρε γιατρέ, τι έγινε, τι κάνεις. Καλημέρα σας. Είμαι νοσοκομείο, είμαι κύριε Δαυτόπουλε και παίρνω τηλέφωνο τέτοια ώρα επειδή εφημερεύω απόψε και δεν θα μπορούσα μάλλον το βάλει να μιλήσω. Θα περάσεις καλά με τις, με τις πώς τις λένε. Καλή, καλή δύναμη. Με τις νοσοκόμες εκεί. Ναι. Δεν έχει τέτοια, δεν έχει τέτοια, εντάξει. Δεν έχει τέτοια σε εμάς. Έτσι. Να πω δύο πραγματάκια θέλω. Καταρχάς, να περάσω ένα κοινωνικό μήνυμα στους συνακροατές μας. Παρακαλώ, επειδή την τελευταία εβδομάδα έχουμε δει πολλά παιδικά στο νοσοκομείο, όταν πιάνουν τους μόλις τα χέρια τους οι άνθρωποι, παρακαλώ πάρα πολύ να μην πίνουν και να μην είναι ευρεάσιμοι. Τρεις τελείες, τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε. Κατάλαβα. Δηλαδή όσοι μας ακούνε, μην πίνετε και μην έχετε νεύρα όταν πιάνετε τη μόνη, πάτε το ταξί να πάτε σπίτι σας, γιατί παιδιά, εγώ σας τα λέω εκπείρας και από αυτά που έχω δει αυτή τη εβδομάδα έχουμε τρελαθεί αυτή τη εβδομάδα να έχονται μέσα τέτοια περιστατικά. Έλεος είναι κρίμα να παίρνει το τιμόνι και να σε φέρνει τιμόνι. Κρίμα είναι. Κάνει κακό και στις συνανθρώπους που δεν φταίνει. Παίρνω κύριε Ραυτόπουλο τηλέφωνο επειδή χθες που βγήκε την εκπομπή σας μετά από μένα δύο τηλεφωνήματα βγήκε ένας πολύ ωραίος κύριος Παόφης και παρενήνευσε αυτά που είπαμε το Ραυτόπουλο και τον Τέμπι που έρχεται. Ναι. Φυσικά και δεν θέλω. Σαν άνθρωπος με έχετε γνωρίσει και σαν επειδή έχω παίξει και άθλημα ομαδικός και σαν Παναθηναϊκός να κάτσει ο ΠΑΟΚ να χάσει για να μου δώσει εμένα την αβάδα να κυριγήσω τον Ολυμπιακό όπως για κάποιους λόγους παινιέται στην πόλη. Όπως δεν έκατσε και πέρσι να χάσει ο ΠΑΟΚ από μένα. Το κέρδισα με το σπαθί μου, έτσι δεν είναι. Έτσι. Αυτό έλεγα χθες. Και ο μάλλον το παλικάρι για να ακούει τώρα δεν κατάλαβε τι εννοούσα. Ότι ο Παναθηναϊκός σε πολύ χαμηλότερο momentum αλλά έφυγε πριν δικό στο ΠΑΟΚ και τότε ο ΠΑΟΚ πέταγε με όπως ήταν η ομάδα. Αυτό ακριβώς εννοούσα, ότι δεν θέλουμε να, δεν θέλω να κάτσει να χάσει ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί ο Παναθηναϊκός. Ούτε ποτέ έχει συμβεί ποτέ αυτή η ιστορία των δύο ομάδων. Και δύο ομάδες είναι τεράστιες για να κάνουν, για να χάνουν, για να αβαντάρουν τη μία την άλλη. Τώρα τρομάζεις, ναι. Μπας και σε στήσει ο διαιτητής, καμιά ισοπαλία, καμιά νίκη του ΠΑΟΚ να το βρει. Αυτό σας είπα χθες, ότι και το συγκεκριμένο διαιτητή, επειδή πάλι κάποτε είχαμε μιλήσει ότι ρέκορντ, το συγκεκριμένο άτομο το ξέρω, σας έχω πει ποιον ξέρω την οικογένειά του, έτσι, λοιπόν μην το συζητήσουμε τον ένα το δεκάνη, για το ποιό του ανδρών. Είπα ότι αν παίξει διαιτησία καλή, ο Κωσμός Σιδηρόπουλος στο Μάλμοε στην Ευρώπη, θα αποδείξει αυτό που όλοι οι Έλληνες δηλαδή ξέρουν, ότι οι Έλληνες διαιτητές όταν θέλουν μπορούν να παίξουν πολύ καλά και για κάποιο λόγο δεν παίρνουν. Ένα. Αν δεν παίξει καλή διαιτησία και ευνοήσει μία από τις δύο ομάδες, πάλι θα αποδείξει αυτά που λέμε για την ελληνική διαιτησία. Αυτό εννοούσα. Προς Θεού, μακριά από μένα, ναι. Υποτίθεται λόγω συμμαχίας που σας έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει συμμαχία ούτε πάνω από την Ελλάδα. Και πάλι ο Λαφούζος θα πιει τις τεκίλες του με τον Ιωάννη. Θα πάνω λέει. Γιατρέ, σε ευχαριστούμε να προλάβουμε δύο ακόμη γιατί είναι ο χρόνος πιεστικός. Εγώ δίνω μια πρόληψη διπλό του Ηρακλή την ΑΕΚ αύριο και χι δύο του Παναθηναϊκού στη Τούμπα. Για το δεύτερο συμφωνούμε. Στην ένα ήμουνα, η Γιούχα ήταν.